Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Έχουμε μπει στα βαθιά δος του καναλί μας. Τις τελευταίες μέρες έχουμε κάνει κάποια βίντεο τα οποία νομίζω ότι είναι ορόσημα και θα είναι ορόσημα και στο μέλλον για όλους εμάς εδώ στο κανάλι που είμαστε μια μεγάλη αγαπητική ψυχοεκπαιδευτική κοινότητα που προσπαθούμε να βρούμε την αγάπη προς τον εαυτό μας ουσιαστικά μέσα από αυτή την ψυχοεκπαιδευτική δουλειά που κάνουμε και από την ψυχοθεραπευτική δουλειά που κάνει ο καθένας ξεχωριστά. Χθες κάναμε το βίντεο για τοξικούς γονείς, τους οποίους τα ενήλικα παιδιά τους αντιλαμβάνονται αργά και μπορεί να πάνε και no contact, αλλά αυτοί οι τοξικοί γονείς ως παππούδες συμπεριφέρονται διαφορετικά στα εγγόνια τους και τι μπορεί να σημαίνει αυτό. Έχω λάβει μια πληθώρα και σχολείων και μηνυμάτων σε σχέση με εκείνο το ζήτημα. Τα έχω σημειώσει, θα τα κάνω βίντεο. Σήμερα όμως ήρθε ένα mail μιας κοπέλας η οποία μου έχει στείλει πάρα πολλά mail τα τελευταία 2 χρόνια. Το οποίο έτυχε την ώρα που ήρθε το mail να κρατώ το κινητό στο χέρι μου, να το ανοίξω και λέω «Α, αυτό πρέπει οπωσδήποτε να το κάνουμε mail, το κάνουμε βίντεο, αυτό που ρωτάει φίλη». Λοιπόν, γράφει: «Εγώ κατανοώ ότι πρέπει να αγαπήσω τον εαυτό μου, ενώ έχω κάνει συνεδρίες χρόνια, όπως έχω πει. Την τελευταία φορά έκανα δωρεάν online συνεδρίες και ο κύκλος ολοκληρώθηκε. Εδώ να σας πω ότι χθες μου έστειλε μια φίλη, άλλη, και το έχω αναρτήσει στην κοινότητα, μπείτε να το δείτε, ότι υπάρχει, λέει, ένας οργανισμός, ξένιος ZEVS, ο οποίος είναι φορέας ψυχικής υγείας και κοινωνικής μέριμνας, ο οποίος δίνει δωρεάν συμβουλευτικές συνεδρίες με ψυχολόγο, λέει, επικοινωνήστε μαζί μας για να μάθετε περισσότερα για τη δωρεάν συμβουλευτική υπηρεσία και να βρούμε τον κατάλληλο θεραπευτή για να σας βοηθήσει να το αντιμετωπίσετε δωρεάν». Και δίνει τα τηλέφωνα στην Αθήνα προφανώς, 210-90-22-010 και ένα κινητό 694-692-3600. Έχω βάλει αυτές τις πληροφορίες στην κοινότητα, στην καρτέλα κοινότητα στο κανάλι μας και επίσης έχω ενημερώσει και το άρθρο που βρίσκεται στην προστινή σελίδα της στο σελίδα μου thekla.petrion.com που λέει «Δωρεάν παροχές συμβουλευτικής και ψυχοθεραπείας σε Κύπρο και Ελλάδα». Κλείνει η παρένθεση. Λοιπόν, η φίλη λέει «Την τελευταία φορά έκανε δωρεάν online συνεδρίες και ο κύκλος ολοκληρώθηκε. Η ψυχολόγος, λέει, εστίαζε και μου εξηγούσε ότι πέρασα δύσκολα, μοναξιά, παραμέληση σαν παιδί και έφηβη και γι' αυτό είμαι έτσι, που πιστεύω ότι δεν αξίζω, που δεν αγαπιέμαι και που δεν με ερωτεύονται ψάχνοντας να βρω σε τι φταίω εγώ». Το επαναλάμβανε κάθε φορά και εστίαζε στο να δω τα θετικά μου και να μην συσχετίζω το ότι νιώθω πως δεν αξίζω με το ότι με απορρίπτω. Έχω απογοητευτεί ότι δεν θα γιατρευτώ και έχω αυτό το αίσθημα της δυσαρέσκειας και της απογοήτευσης. Αυτό ονομάζεται μαθημένη αβοηθησία. Το να πιστεύεις ότι δεν μπορείς να βοηθηθείς. Τώρα θα ξαναρχίσω συνεδρίες με καινούργια ψυχολόγο, αλλά φοβάμαι ότι πάλι δεν θα αλλάξω. Μήπως φταίει ο τρόπος της ψυχοθεραπείας? Δεν νομίζω. Είσαι ένα πρόσωπο που φέρεις μεγάλη αντίσταση στη θεραπεία και θα διαβάσω αρκετά από τα mail σου, αρκετά κομμάτια από τα mail σου, για να βοηθηθούμε όλοι να καταλάβουμε πώς οι ίδιοι σαμποτάρουμε τον εαυτό μας για να αποκτήσουμε τη θεραπεία και ότι μπορεί να πηγαίνουμε και στον καλύτερο ψυχοθεραπευτή ever, αν υπάρχει. Αν υπάρχει, έχει πολλούς καλούς θεραπευτές, σε ένα πολύ καλό θεραπευτή, αλλά να μην βοηθηθούμε, γιατί από μέσα μας φέρνουμε εσωτερικά εμπόδια στο να βοηθηθούμε ουσιαστικά. Και συνεχίζει, φίλοι. «Νιώθω κουρασμένη και ανυπόμονη. Δεν ξέρω τι να κάνω για να αγαπήσω τον εαυτό μου. Το ξέρω ότι εγώ βάζω τα εμπόδια και τις άμυνες στη ψυχοθεραπεία, αλλά δεν ξέρω τι να κάνω για να το ξεπεράσω επιτέλους». Νομίζω ότι το πρόβλημα σου, φιλενάδα, είναι ότι βασίζεσαι πάρα πολύ στο δικό σου το μυαλό και στη δική σου λογική
και στο δικό σου τρόπο σκέψης και δεν εμπιστεύεσαι ούτε τις ψυχοθεραπευτικές παρεμβάσεις που γίνονται από τους εκάστοτε ψυχολόγους στους οποίους πηγαίνεις, ούτε και τις συμβουλές που παίρνεις από εδώ στο κανάλι. Γιατί έχεις μια τεράστια εμπιστοσύνη στη δική σου λογική. Και αυτό μπορεί να συμβαίνει γιατί ίσως ως παιδί και έφηβος χρησιμοποίησες και νεαρή ενήλικας, χρησιμοποίησες την εκλογήκευση σαν έναν συμβιβαστικό μηχανισμό άμυνας προκειμένου να μην βιώνεις τόσο πόνο όσο βίωνες. Πρέπει όμως να αφήσεις την εκλογήκευση επιτέλους, δηλαδή να εμπιστευτείς και λίγο την κρίση και την λογική των ανθρώπων που εσύ επιλέγεις, του εκάστοτε ψυχολόγου ή ψυχοθεραπευτή σου, τη ψυχολόγου που τη έχει πρίξει τα τέτοια στέλνοντα τη 30 διαφορετικά mail, και να σταματήσει να εμπιστεύεσαι το δικό σου μυαλό, το οποίο ξαναλέω δεν λειτουργεί προ όφελό σου, επειδή για μεγάλα χρονικά διαστήματα χρησιμοποιήσει το συμβιβαστικό μηχανισμό άμυνα τη εκλογήκευση. Παίρνω τώρα πάλι μια ευκαιρία να κάνω μια παρένθεση, να εξηγήσω τι σημαίνει συμβιβαστικός μηχανισμός άμυνας. Έχουμε και βίντεο στο κανάλι σχετικά με τους συμβιβαστικούς μηχανισμούς άμυνας και τους μη συμβιβαστικούς μηχανισμούς άμυνας. Όταν ένα παιδί βρίσκεται σε τεράστιο ψυχικό εσωτερικό πόνο, τότε το μυαλό του αναπτύσσει κάποιους μηχανισμούς άμυνας προκειμένου να το βοηθήσει να γλιτώσει από τον πόνο. Κάποιοι από αυτούς τους μηχανισμούς άμυνας μπορεί να είναι συμβιβαστικοί, που σημαίνει ότι όταν χρησιμοποιούνται για όσο καιρό τραυματίζεται το παιδί στην παιδική του ηλικία είναι χρήσιμοι, αλλά όταν παραμείνουν σαν έναν τρόπο λειτουργικότητας του μυαλού του, του δημιουργούν προβλήματα στην ενήλικη του ζωή. Ένας τέτοιος συμβιβαστικός μηχανισμός άμυνας είναι και η εκλογήκευση. Όταν όλα τα βλέπουμε μέσα από μια λογική ματιά, όταν οτιδήποτε μας συμβαίνει το εκλογικεύουμε και αποφεύγουμε να το βιώσουμε. Αποφεύγουμε τα συναισθήματα μας καταφεύγοντας τη λογική. Και όταν έχουμε χρησιμοποιήσει πολλές φορές στο παρελθόν το συμβιβαστικό μηχανισμό άμυνας της εκλογήκευσης, γίνεται κομμάτι της λειτουργικότητας μας, είναι κομμάτι το οποίο το έχουμε συνέχεια και δεν μας αφήνει να βιώνουμε τη ζωή μας. Συνεχώς εκλογικεύουμε τα πράγματα και δεν μπορούμε να θεραπευτούμε. Η θεραπεία δεν είναι μόνο διαμέσου της λογικής, είναι και διαμέσου των συναισθημάτων. Έχουμε μιλήσει και στα σεμινάρια και εδώ στο κανάλι για την υψηλή διαφοροποίηση, που σημαίνει λογική να διαχειρίζεται τα συναισθήματα. Αλλά για να υπάρξει υψηλή διαφοροποίηση πρέπει να βιώνονται κιόλας τα συναισθήματα. Ένας άνθρωπος με υψηλή διαφοροποίηση επιτρέπει στον εαυτό του να βιώσει τα συναισθήματά του, να πάρει το μήνυμα μέσα από το βίωμα των συναισθημάτων του και στη συνέχεια να το επεξεργαστεί με τη λογική. Ενώ οι άνθρωποι που λειτουργούν με το συμβιβαστικό μηχανισμό άμυνας της εκλογήκευσης δεν επιτρέπουν στον εαυτό τους να βιώσουν τα συναισθήματα τους και πάνε κατευθείαν στη λογική. Να υπενθυμίσω εδώ ότι το 2020-2021 κάναμε, αν δεν κάνω λάθος, 6 διαφορετικά webinars, διαδικτυακά σεμινάρια μαζί με την Δ. Αριστονίκη Θεοδοσίου, για τα συναισθήματα, τα πρωτογενή συναισθήματα και τη χρησιμότητα των συναισθημάτων. Δεν γίνεται ο άνθρωπος να είναι μόνο λογική. Ο άνθρωπος είναι και λογική και συναισθήμα. Η μεγάλη μαγκιά, η ψυχική υγεία και η ψυχοσυναισθηματική ωριμότητα έγκυται στο να συνδυάσουμε δημιουργικά και λειτουργικά τα συναισθήματα με τη λογική μας. Ούτε εάν πορευόμαστε μόνο με βάση τα συναισθήματα μας θα δούμε προκοπή, ούτε αν πορευόμαστε μόνο με βάση τη λογική μας, η οποία μπορεί να είναι και αγγυλωμένη και να επηρεάζεται και από διάφορα άλλα ζητήματα, κοινωνικά ή ενδοψυχικά, μπορούμε να βοηθηθούμε. Και γι' αυτό χρειάζεται η ψυχοεκπαίδευση με ανοιχτό μάτια, ανοιχτό μυαλό,
Δηλαδή να ακούμε τα βίντεο και να προσπαθούμε μέσα από τα βίντεο να καταλάβουμε πράγματα για μας. Να προσπαθούμε μέσα από τα βίντεο να διδαχτούμε κάτι. Όχι να παρακολουθούμε τα βίντεο και να έχουμε έγνοια να γράψουμε στα σχόλια ό,τι αντίδραση βγάζει η λογική μας. Αυτό είναι μια έμμεση απάντηση σε μια κοπέλα που έβαλα πρόσφατα σε απόκρυψη, η οποία μπήκε στο Messenger και μου στείλε ένα σωρό screenshots, στιγμιότυπα οθόνης από σχόλια που έκανε και μου λέει: πες μου σε αυτό το σχόλιο ότι έκανα λάθος, πες μου στο άλλο σχόλιο ότι έκανα λάθος, πες μου στο άλλο σχόλιο ότι έκανα λάθος. Όχι, δεν θα σου πω. Της έγραψα απλά και ξεκάθαρα να παρακολουθείς τα βίντεο με ανοιχτά τα μάτια σου, ανοιχτά τα αυτιά σου. Να παρακολουθείς τα βίντεο εδώ στο κανάλι για να μάθεις. Δεν έρχεσαι εδώ στο κανάλι για να διδάξεις. Δεν έρχεσαι εδώ για να ακούς κάτι και χωρίς να δώσεις χρόνο στον εαυτό σου να το χωνέψει αυτό που ακούει, να το κατανοήσει και να μάθει κάτι από αυτό. Να βιάζεσαι, να βάζεις αντιρρήσεις, να βάζεις ερωτήματα και να αποφεύγεις την ουσία να μάθεις. Λοιπόν, συνεχίζω στο email της φίλης. Το ξέρω ότι εγώ βάζω τα εμπόδια και τις άμυνες στη ψυχοθεραπεία, αλλά δεν ξέρω τι να κάνω για να το ξεπεράσω επιτέλους. Άσε τη λογική σου στην άκρη, άσε τον εαυτό σου στην άκρη και εμπιστεύσου τη διαδικασία της ψυχοεκπαίδευσης και της ψυχοθεραπείας. Εδώ να υπενθυμίσω ένα εξαιρετικό βίντεο που κάναμε με τη Μαρία την Παντσιοπούλου, που είναι ψυχοθεραπεύτρια Gestalt, ψυχολόγος και ψυχοθεραπεύτρια Gestalt, το οποίο είχε τίτλο στα αγγλικά Leap of Faith, άλμα εμπιστοσύνης. Ένα λεπτό να το βρω εδώ να σας πω ακριβώς τον τίτλο του βίντεο που κάναμε με τη Μαρία. Εμπιστεύομαι, εμπιστοσύνη και σχεσιακή φύση του ανθρώπου. Αυτό είναι το βίντεο, Leap of Faith. Μάλιστα. Εμπιστεύομαι, ερωτηματικό εμπιστεύομαι, εμπιστοσύνη και σχεσιακή φύση του ανθρώπου με την ψυχολόγο Μαρία Παντσιοπούλου. Λοιπόν, αυτό το βίντεο θα το βάλω στην περιγραφή του βίντεο, γιατί του σημερινού βίντεο, για να το ξαναδείτε και να το ξαναδώ και να το ξανακούσουμε. Είναι ένα πολύ χρήσιμο βίντεο, πάρα πολύ χρήσιμο βίντεο. Δεν μπορώ ακόμα, λέει φίλη, να δεχτώ το γεγονός ότι με έχει απορρίψει ο πρώην μου. Ο πρώην της ήταν ένας τύπος ο οποίος την ήθελε μόνο για το σεξ και αυτή ήταν ερωτευμένη μαζί του και αυτός την ήθελε μόνο για το σεξ και στο τέλος τελείωσε όλο αυτό το πράγμα. Δεν μπορώ ακόμα να το δεχτώ και αναρωτιέμαι και στεναχωριέμαι. Πώς γίνεται να μην με θέλει, τι μου λείπει. Δεν σου λείπει τίποτα. Όταν δεν μας θέλει κάποιος, δεν σημαίνει ότι μας λείπει εμάς κάτι. Δεν πρέπει να παίρνουμε προσωπικά την επιθυμία του άλλου και το τι είναι επιθυμητό για τον άλλον. Χθες είχα βάλει στην κοινότητα πάλι μία φωτογραφία με ένα στιγμιότυπο οθόνης από μια ανάρτηση του Χάρη του Βασιλιάδη, η οποία λέει: «Έχω σταματήσει να σκέφτομαι αν αρέσω στους ανθρώπους, πλέον σκέφτομαι αν μου αρέσουν εμένα πρώτα». Και εγώ θα σημείωνα: «Πλέον σκέφτομαι αν μου αρέσω εμένα πρώτα». Όχι αν μου αρέσουν οι άλλοι εμένα πρώτα, και αν μου αρέσω εγώ εμένα πρώτα. Θυμηθείτε το βίντεο που κάναμε πρόσφατα, που είπαμε: «Εσύ θα τα έφτιαχνες με σένα? Εσύ θα σε επέλεγες? Πόσο επιλεκτικός είσαι?» Δεν μπορώ με τίποτα να το κατανοήσω ότι συνδέθηκε μαζί μου σεξουαλικά, αλλά με απορρίπτει για τον οποιονδήποτε λόγο. Υπάρχει και η ζώδης φύση του ανθρώπου. Στο έχω πει πολλές φορές. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι λειτουργούν μόνο με το κάτω κεφάλι. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι τόσο ακαλλιέργητοι, τόσο επιφανειακοί, που μπορούν, ναι, να κάνουν σεξ χωρίς συναίσθημα με ανθρώπους οι οποίοι νιώθουν συναισθήματα για αυτούς και να τους ξεγελάνε με αυτόν τον τρόπο. Νιώθω ότι δεν ήμουν κάτι σημαντικό και αυτό με σκοτώνει. Αλίμονον κόρη μου, να περιμένουμε να είμαστε κάτι σημαντικό για όλους. Δεν γίνεται να είμαστε κάτι σημαντικό για όλους, ούτε να είμαστε κάτι σημαντικό για όσους επιλέξουμε εμείς να είμαστε κάτι σημαντικό. Ένας άνθρωπος ο οποίος αρέσει σε όλους σημαίνει ότι είναι χαμελέοντας και δεν έχει ουσιαστική αξία. Εσύ τώρα περιμένεις μέσα από το κάθε τυχαίο γκόμενο που θα συναντήσεις, ο οποίος θα σε προσεγγίσει ανέσχυντα,
δίνοντας σου προσδοκίες για συναίσθημα ή βλέποντας σου ότι εσύ θέλεις συναίσθημα και παρόλα αυτά θα το παραβλέψει και θα κάνει τη δουλειά του μαζί σου, παρόλο που θα έπρεπε να το καταλάβει ότι θα σε πλήγωνε, να περιμένεις από αυτό να σου πει ότι αξίζεις ή όχι. Δηλαδή να περιμένουμε από ανάξιους ανθρώπους να μας πούν ότι αξίζουμε. Και ξαναλέω, αναξιότητα δεν είναι στο να κάνει κάποιος σεξ χωρίς συναίσθημα. Η αναξιότητα είναι στο να ο ίδιος να θέλει να κάνει σεξ χωρίς συναίσθημα, αλλά να εκμεταλλεύεται έναν άνθρωπο που έχει συναίσθημα, γιατί όντως ένας άνθρωπος με συναίσθημα θα κάνει καλύτερο σεξ από κάποιον χωρίς συναίσθημα. Αν με ερωτευόταν, θα ήθελε να είναι μαζί μου ακόμα και αν δεν ήταν συναισθηματικά διαθέσιμος, πιστεύω. Άρα τι πάει λάθος, γιατί δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Δες το πρόσφατο βίντεο που κάναμε για το αν αλλάζει ένας άντρας όταν ερωτεύεται. Είτε είμαστε συναισθηματικά διαθέσιμοι, είτε δεν είμαστε συναισθηματικά διαθέσιμοι. Ένας άνθρωπος που είναι συναισθηματικά διαθέσιμος, εάν ερωτευτεί, θα αφαιθεί στον έρωτά του, θα τον ακολουθήσει και θα τον βιώσει. Ένας άνθρωπος που είναι μη συναισθηματικά διαθέσιμος για τον οποιοδήποτε ψυχοπαθολογικό λόγο, που και εσύ για ψυχοπαθολογικούς λόγους είσαι απελπιστικά διαθέσιμη, εντάξει, όποιος είναι μη διαθέσιμος για ψυχοπαθολογικούς λόγους, το πιο μεγάλο ερωτικό συναπάντημα να έχει δεν πρόκειται να αφαιθεί στον έρωτα, γιατί είναι συναισθηματικά μη διαθέσιμος. Σταματήστε να δίνετε στον έρωτα και στο ερωτικό συναίσθημα μαγικές διαστάσεις. Ο έρωτας είναι ένα συναίσθημα, όπως είναι και ο θυμός ένα συναίσθημα, όπως είναι και η χαρά ένα συναίσθημα, όπως είναι και η λύπη ένα συναίσθημα. Ένα συναίσθημα δεν μπορεί να αλλάξει όλη την ψυχοπαθολογία ενός ανθρώπου και να τον εξηγιάνει. Δεν κάνει θαύματα ο έρωτας. Παρακολουθείς τόσο καιρό τα βίντεο, έκανες τόσες φορές ψυχοθεραπεία και ακόμη πιστεύεις στις μαγικές ιδιότητες του έρωτος. Κανάλι ψυχοεκπαίδευσης παρακολουθείς, όχι ρομαντικές κομέντι. Και μπαίνω σε ένα φαύλο κύκλο άθελά μου, όχι θέλεις να μπαίνεις, δεν είναι άθελά σου, θέλεις. Τραβάει ο οργανισμός σου μαζοχισμό, θέλεις. Να συγκρίνομαι με άλλες γυναίκες, να αμφιβάλλω για μένα, να σκέφτομαι ότι ποιος να ενδιαφερθεί. Αφού έχει πληθώρα από ωραίες γυναίκες και μάλιστα με στήθος, γιατί εγώ δεν έχω στήθος και το έχω κόμπλεξ. Άλλες έχουμε κόμπλεξ ότι έχουμε μεγάλο στήθος, άλλες έχουμε ότι δεν έχουμε στήθος, άλλες έχουμε κόμπλεξ ότι έχουμε κόλο, άλλες έχουμε ότι δεν έχουμε κόλο. Δηλαδή όλα αυτά με τα κόμπλεξ και τα μειονεκτήματα, όλοι οι άνθρωποι, ακόμη και επειδή για χρόνια ήμουνα στις εκπομπές καλεσμένος ψυχολόγος, πολύ συχνά έχω μοιραστεί καμαρίνια με μοντέλα. Και σας λέω, μοντέλα τα οποία είναι πολύ γνωστά και διάσημα και τις βλέπετε στα... Τις βλέπατε παλιότερα στα περιοδικά, τώρα πλέον δεν υπάρχουν περιοδικά, στις διαφημίσεις, στις φωτογραφίσεις κτλ. Και λες, wow! Και εκείνη η κοπέλα την ώρα που πάει να αλλάξει έχει τις δικές της ανασφάλειες για δικά της θέματα, τα οποία εσύ δεν τα βλέπεις, αλλά αυτή τα βλέπει. Όλοι έχουμε τα κομπλεξίλικια μας. Γιατί κάποιος να δώσει σημασία σε μένα? Και ζηλεύω και συγκρίνομαι σκεπτόμενο ότι μπορεί να του αρέσει κάποια άλλη. Ζηλεύω όποιον θα πάω να σχετιστώ ερωτικά. Αυτό έχει να κάνει με χαμηλή αυτοεκτίμηση και αυτοπεποίθηση και πολλά άλλα θεωρητικά, που ενώ τα βλέπω, δεν ξέρω τι να κάνω για να απαλλαγώ από αυτή την ταλαιπωρία της ζήλιας, ανασφάλειας και αβεβαιότητας που βιώνω. Να εμπιστευτείς τη διαδικασία. Να εμπιστευτείς τη διαδικασία της ψυχοθεραπείας. Να εμπιστευτείς τη διαδικασία της ψυχοεκπαίδευσης. Η διαδικασία της ψυχοεκπαίδευσης που κάνουμε σε αυτό το κανάλι μας προτρέπει συνέχεια στο να γινόμαστε όλο και πιο πνευματικοί άνθρωποι και να ασχολούμαστε περισσότερο με πνευματικές και ουσιαστικές αξίες παρά με τον κόλο μας και το βυζί μας και το μερί μας. Το μερί μας είναι η γάμπα μας στην Κυπριακή διάλεκτο. Δηλαδή, ασχολείσαι να πεις «η ψυχή μου δεν είναι αξιαγάπητη, η ψυχή μου δεν είναι πολύ όμορφη, η ψυχή μου έχω ζητήματα». Όχι, δεν είναι ωραίο το βυζί μου, δεν είναι ωραίος ο κόλος μου και έχει πιο ωραίες από μένα. Δηλαδή μιλάμε ότι ασχολείσαι με πολύ επιφανειακά πράγματα. Ξενοδόχα κι εσύ. Για αστείο.
ασυνείδητα απαιτώ το ενδιαφέρον, γιατί μάλλον δεν το πήρα από τους γονείς. Δεν είσαι η μόνη σου που δεν έχεις, η μόνη που δεν έχεις πάρει ενδιαφέρον από τους γονείς. Είμαστε πάρα πολλοί που δεν πήραμε ουσιαστικό ενδιαφέρον από τους γονείς και είμαστε εδώ και το παλεύουμε. Σταμάτα να κλαίεις. Το θέμα είναι ότι όλο αυτό είναι αβάσταχτο και δεν μπορώ να στηριχτώ στα πόδια μου. Βεβαίως είναι δυσβάσταχτο. Δεν είναι αβάσταχτο, είναι δυσβάσταχτο. Δυσβάσταχτο. Είναι δύσκολο να το αντέξεις. Δεν είναι αδύνατο να το αντέξεις. Είναι δυσβάσταχτο. Μάλλον φέρομαι σαν το παραπονεμένο, παραμελημένο παιδάκι που θέλει όλη την προσοχή πάνω του. Αλλά δεν είναι και λογικό να ζητάω το πραγματικό ενδιαφέρον, να θέλω τη μοναδικότητα. Ναι, είναι λογικό. Και είναι έντιμο. Και είναι legit. Είναι legit επιθυμία. Νόμιμη επιθυμία. Όμως, αγαπητοί μου, για να αποκτήσεις πραγματικό ενδιαφέρον από τους άλλους ανθρώπους, πρέπει να δώσεις πραγματικό ενδιαφέρον εσύ ίδια στον εαυτό σου και να δεις τον εαυτό σου ως μοναδικό. Εσύ όμως βλέπεις τον εαυτό σου σαν ένα κομμάτι κρέας, που δεν έχει τις κατάλληλες αναλογίες κατά τη γνώμη σου και κατά τη γνώμη της pop κουλτούρας και δεν ξέρω εγώ τι άλλο επιφανειακό, ματηριαλιστικό και λίγο διδάσκει ο σύγχρονος τρόπος σκέψης και ζωής. Για να διεκδικήσεις να σε δει ο άλλος ως μοναδικό άνθρωπο, πρέπει εσύ ίδια πρώτα να δεις τον εαυτό σου ως μοναδικό άνθρωπο. Και εσύ δεν το βλέπεις ως μοναδικό και ξεχωριστό και αξιαγάπητο άνθρωπο. Με όλα αυτά που βλέπω γύρω μου τρομάζω. Εγώ τρομάζω με όλα αυτά που βλέπεις μέσα σου όμως. Και πάνω σου. Αλλά δεν βλέπεις μέσα σου, βλέπεις μόνο πάνω σου. Μήπως φταίει ο άλλος που νιώθω έτσι και μου δημιουργεί ανασφάλεια από τη συμπεριφορά του, ή φταίω εγώ που δεν αντέχω τη σύγκριση με άλλες γυναίκες? Οι άλλες γυναίκες δεν είναι για να συγκρινόμαστε μαζί τους, κόρη. Οι άλλες γυναίκες είναι για να τις αγαπάμε και να είμαστε chick to chick, όχι chick to dick. Έχω ξαναεξηγήσει αυτές τις έννοιες. Chick to chick σημαίνει γυναική αλληλεγγύη. Μια γυναίκα να αγαπάει την άλλη, να χαίρεται. Να χαίρεσαι που η φίλη σου είναι όμορφη. Να χαίρεσαι που η φίλη σου έχει πιο μεγάλο βυζί από εσένα. Να χαίρεσαι που η φίλη σου έχει μια ευτυχισμένη σχέση. Να χαίρεσαι και να λες μπράβο, μπράβο, μπράβο και στα δικά μου. Όχι, γιατί αυτή είναι, όχι καλό γκόμινο, γιατί αυτή είναι καλά και εγώ να μην έχω, δεν θέλω να είναι καλά. Μιλάμε όμως πάλι για πνευματικότητα. Μιλάμε πάλι όμως για εσωτερική καλλιέργεια και πνευματική καλλιέργεια, η οποία θέλει κόπο, δυσβάσταχτο. Ναι, θέλει δουλειά. Θέλει δουλειά να δουλέψεις με τον εαυτό. Θέλει δουλειά να δουλέψεις με τα κομπλεξιλίκια σου. Θέλει δουλειά να παραδεχτείς τις κακίες σου. Εσύ τις λες ως παράπονο. Δεν τις παραδέχεσαι. Θέλω να τις νιώσεις και να τις βιώσεις και πάρε αυτό το βίντεο και στη ψυχοθεραπεία σου που θα πας. Πάρ' το. Και δεν είναι και λογικό να νιώθω ανταγωνισμό με τις άλλες γυναίκες, γιατί είναι όντως μεγάλος ανταγωνισμός. Κορή. Κορή, σήμερα ευχήθηκα στο Σπύρο χρόνια πολλά, χρόνια πολλά Σπύρο. Σπύρος ο τραγουδόσαυρος είναι έτσι ένα πολύ ενεργό μέλος του καναλιού μας. Είχε τα γενέθλιά του στο Facebook και του στείλα χρόνια πολλά και μου γράφει ο Σπύρος, μου στείλε ηχητικό ο Σπύρος. Τώρα το θυμηθήκα αυτό, γιατί είναι μεγάλος. Ναι. Μου στείλει ηχητικό Σπύρος και λέει σήμερα που κλείνω εγώ 52 χρονών έχει φτάσει ο πληθυσμός του πλανήτη στα 8 δισεκατομμύρια. Λοιπόν, υπάρχουν 8 δισεκατομμύρια άνθρωποι στον πλανήτη. Ευχαριστώ Σπύρο για την χρήσιμη πληροφορία της ημέρας. Θεωρώ μου το πες, λέω που θα μου χρειαστεί, να μου χρειαστεί και μετά. Λοιπόν, υπάρχουν 8 δισεκατομμύρια άνθρωποι στον πλανήτη. Όσο μεγάλος είναι ο ανταγωνισμός για τις άλλες κόμενες και τις άλλες γυναίκες που είναι πιο ωραίες από σένα κατά την άποψή σου, έτσι είναι και τόση πληθώρα της προσφοράς των ανθρώπων που μπορεί να ασχοληθείς μαζί τους και να ασχοληθούν μαζί σου. Έναν άνθρωπο χρειαζόμαστε. Δεν θέλουμε πολλούς. Γι' αυτό συμφέρει να είσαι μοναγαμικός. Ένα θέλεις. Θέλεις 5-6-7. Είναι τόσο πολύ αυτό που ζητάω, να είμαι χτυτική και να θέλω τη μοναδικότητα? Το να είσαι χτυτική δεν είναι κάτι υγιές. Το να είσαι χτυτική, το να θέλεις να κάνεις τον άλλο κτήμα σου, δεν είναι υγιές. Η μοναδικότητα είναι κάτι υγιές. Αλλά τη μοναδικότητα την κερδίζεις με τη μαγκιά σου και με τη λεβενδιά σου.
Είσαι μοναδική ως χαρακτήρας, ως πνεύμα και ως προσωπικότητα. Καλλιεργείς τον εαυτό σου εσωτερικά ώστε να γίνεις ουσιαστικά μοναδική και ο άλλος με την όρεξη του, ένας αξιόλογος άνθρωπος, να σου δώσει αυτή τη μοναδικότητα που θέλεις. Ή θεωρείς ότι πρέπει να βρεθεί ένας άντρας που να σε ερωτευτεί και να τον έχεις κτήμα σου. Ειδικά στις μέρες μας, με όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας, με τις ιστορίες που βλέπω και στο κανάλι, πώς να μην απογοητευτώ. Είδες. Α, τις ιστορίες στο κανάλι, αντί να τις βλέπεις με την έννοια του ότι κοίτα ρε παιδί μου, έχει και άλλους ανθρώπους που ταλαιπωρούνται. Έχει και άλλους ανθρώπους που βιώνουν μοναξιά. Έχει και άλλους ανθρώπους που ενώ θέλουν μια ουσιαστική συνδεσιμότητα δεν τη βρίσκουν, άρα δεν είμαι μόνη μου σε αυτή την προσπάθεια να νιώσω καλύτερα, εσύ νιώθεις χειρότερα, γιατί σκέφτεσαι μόνο τον εαυτούλη σου, που όπου ό,τι τραβάνει άλλη θα τραβήξω κι εγώ. Είμαι τόσο μπερδεμένη, ενώ όταν ήμουν μικρή, ήταν σαν να είμαι κάτι ξεχωριστό που θα γοήτευα τον καθένα όταν μεγάλωνα. Θα έκαιγα καρδίες όπως είχε πει η θεία. Τι κάνουν αυτές οι θείες και αυτοί οι θείοι και αυτοί οι γονείς που λένε στην κόρη τους «Είσαι πριγκίπισσα, δεν μπορώ, μου έρχεται να κάνω εμετό». Όταν βλέπω στα social media να αποστάρουν φωτογραφίες των παιδιών τους και να λένε «Η μικρή μου πριγκίπισσα και ο μικρός μου πριγκίπας», μου έρχεται να κάνω εμετό. Κανενός το παιδί δεν είναι πριγκίπας. Κανενός το παιδί δεν είναι πριγκίπισσα. Όλα τα παιδιά είναι ίσα. Όλα τα παιδιά είναι άνθρωποι που δικαιούνται και αξίζουν αγάπη, προσοχή και ανατροφή από τους γονείς τους. Όχι να τους λένε μπουρδολογίες του τύπου «Είσαι πρίγκιπας, είσαι πριγκίπισσα και όταν μεγαλώσεις θα κάψεις καρδιές». Τι σημαίνει όταν μεγαλώσεις θα κάψεις καρδιές? Τι σημαίνει αυτό? Τι επιπόλαιη ρηχή κουβέντα είναι αυτή που θα πεις «Όταν μεγαλώσεις θα κάψεις καρδιές»? Δηλαδή βλέπεις ένα παιδί μικρό και λες επειδή έχει αυτή την εμφάνιση, επειδή έχει αυτό το χρώμα στα μάτια, επειδή έχει αυτά τα χαρακτηριστικά, θα κάψει καρδιές. Και γιατί να κάψει καρδιές? Γιατί να κάψει καρδιές? Γιατί να κάψει άλλους ανθρώπους? Αυτό που είναι πνευματικός στόχος και ανθρώπινος στόχος και ουσιώδης στόχος για τον οποιονδήποτε από εμάς είναι να γίνουμε άνθρωποι καλλιεργημένοι, πνευματικοί, με ικανότητα συνδεσιμότητας. Όχι να καίμε τις καρδιές των άλλων και όχι να κατακτούμε τις καρδιές των άλλων. Αυτά δεν είναι λόγια αγάπη στο καίω την καρδιά, ούτε το κτώ κατακτώ. Είναι λόγια πολέμου. Κάντε έρωτα, όχι πόλεμο. Να που έχει διαφορετική εφαρμογή σε μας αυτό το σλόγαν ο χίπης. Είμαι τόσο μπερδεμένη, γιατί από τη μία ήμουν αυτό, αλλά από την άλλη ποτέ δεν ήταν ουσιαστικά κανείς δίπλα μου μεγαλώνοντας. Ειδικά από την τετάρτη δημοτικού νομίζω και μετά. Να τι κάνουν αυτές οι βλακώδεις ρίσεις. Η κόρη μου η πριγκίπισσα, η κόρη μου η θεάρα, η κόρη μου η έτσι, ο γιος μου έτσι, ο γιος μου αλλιώς. Γεμίζουν τα μυαλά των παιδιών αέρα, χωρίς να τους δώσουν ουσιαστικά αυτό που χρειάζονται τα παιδιά. Τα παιδιά δεν χρειάζονται να τους πεις «Είσαι πρίγκιπας και είσαι πριγκίπισσα και είσαι ο καλύτερος και είσαι καλύτερη». Αυτό που χρειάζονται τα παιδιά να τους δώσεις αγάπη. Και να συνδεθείς ουσιαστικά μαζί τους και να νιώθουν ότι έχουν δίπλα τους ένα γονιό. Όχι κάποιον ο οποίος πενεύεται προς τα έξω ότι έχει γεννήσει ένα όμορφο πλάσμα εξωτερικά. Γενικώς δεν θυμάμαι πολλά πράγματα από παλιά. Ο λόγος που δεν θυμάσαι πολλά πράγματα από παλιά είναι γιατί είχες παραμελητική παιδική ηλικία και έχουμε τονίσει πάρα πολλές φορές, πολύ συχνά τελευταίως εδώ στο κανάλι, ότι η συναισθηματική παραμέληση είναι μια και καλυμμένη μορφή κακοποίησης. Είναι πολύ περίεργο ότι μέχρι το δημοτικό ήμουν έτσι σαν πριγκίπισσα, αλλά μεγαλώνοντας είχα μοναξιά και παραμέληση. Πάντοτε είχες μοναξιά και παραμέληση. Πάντοτε είχες. Τώρα αν πέταξε μια θεία μια κουβέντα ή ένας πατέρας μια κουβέντα ή μια μάνα μια κουβέντα, οι κουβέντες δεν είναι πραγματική αγάπη. Γι' αυτό σου λέω άλλο η λογική και άλλο το συναίσθημα. Τι σημαίνει είμαι κοντά στο παιδί μου την ώρα που κλαίει το παίρνω αγκαλιά. Την ώρα που έχει ανάγκη να γκρινιάξει για μαλακίες, κατά τη γνώμη μου μαλακίες, κάθομαι και το ακούω και του δείχνω ενσυναίσθηση και δίνω το χρόνο και την ενέργεια να του διδάξω πράγματα. Ένα θα σου πω. Έχω παρακολουθήσει ένα σωρό παιδικά που εγώ δεν σε φάση που είχα κατάθλιψη και δεν άντεχα με τίποτα εδώ να παρακολουθήσω μια σειρά για ανήλικες, πόσο μάλλον παιδικά, και καθόμουν και τα παρακολουθούσα για να είμαι εκεί. Και για να συζητούμε πράγματα, χωρίς να το αντέχω.
αυτό κι αν ήταν αβάσταχτο, δυσβάσταχτο. Θα σου πω σκηνικά. Όχι, δεν σου πω. Θα σου πω γιατί δεν θα κάνω επίδειξη εδώ πέρα να πω ότι εγώ είμαι μια καλή μάνα και η μάνα σου δεν ήταν. Θα πω αυτό το πράγμα. Το αν ήμουν καλή μάνα ή όχι, μπορεί κάποιος να διαβάσει το βιβλίο μου «Χαρούμενη μαμά, χαρούμενα παιδιά», που εκεί πέρα περιγράφω και πολλές στιγμές τις οποίες δεν ήμουν καλή μάνα. Αλλά το να λες το παιδί σου είσαι πριγκίπης, είσαι πρίγκιπας, είσαι όμορφη, είσαι όμορφος, έτσι στα κενά και στην ουσία να μείνεις εκεί δεν βοηθάει πουθενά. Ίσα-ίσα δημιουργεί απατηλές προσδοκίες στο παιδί. Δημιουργεί προσδοκίες στο παιδί ότι λόγω εξωτερικής εμφάνισης θα διαβεί ωραία στη ζωή του. Κάπως έτσι θα μεγάλουν και ξενοδόχος τα παιδιά, αν δεν είχε την εντυμότητα να πει ότι εγώ δεν κάνω για να κάνω παιδιά. Και μετά τα παιδιά θα τρώγαν τα μούτρα τους μεγαλώνοντας, γιατί θα νόμιζαν ότι «Α, επειδή είμαι όμορφος, επειδή είμαι όμορφη θα μου έρθουν όλα δεξιά, όμως χωρίς δουλειά δεν κερδίζεται τίποτα». Πάνω στο ψυγείο μου έχω κολλημένη μια κάρτα που μου έχει στείλει μια φίλη, που είναι ένα ρητό της Ελίζα Πεθάρντε. Έχω αναφερθεί ξανά σε αυτή την κάρτα, αλλά είχα ξεχάσει ποια το έλεγε. Αλλά πρόσφατα, επειδή αλλάξαμε το ψυγείο και έβγαλα και ξαράβαλα τα πράγματα πάνω, το είδα. Λέει η Ελίζα Μπεδάρτεν, δεν έχω ονειρευτεί ποτέ την επιτυχία. Δούλεψα σκληρά για αυτή. I never dreamed about success. I worked hard for it. Τα αγαθά κόπισχτών. Είχαμε κάνει πρόσφατα ένα τέτοιο βίντεο. Κάτσε να δω τι τίτλο είχε. Τώρα, σαν επανάληψη τώρα μου φαίνεται αυτό το βίντεο σήμερα. Σαν επανάληψη για να κάνω, δώσουμε τις εξετάσεις του τετραμήνου, του εξαμήνου. Ναι, πού είναι το. Το βλέπα προχθές αυτό το πράγμα. Που ήταν ένα βίντεο για μια κοπέλα η οποία ενώ ήταν παντρεμένη, ενώ είναι παντρεμένη και έχει μικρά παιδιά και λοιπά, αντί να αντιμετωπίσει τα ζητήματα μέσα στο γάμο της, προσπαθεί να ξεφύγει δημιουργώντας ερωτική σχέση με έναν τύπο που ήταν παλιά σε σχέση μαζί του, αλλά δεν τον είχε απορρίψει από τότε και από ένα σημείο και μετά δεν το βρισκώ. Είναι 3.500 τα βίντεο. Φταίω εγώ, δεν φταίω. Ψάξτε στο κανάλι να το βρείτε. Τα αγαθά κόπισκτον, κάπως έτσι ήταν ο τίτλος. Λοιπόν, πρέπει να είναι στο playlist για την απιστία. Υπάρχει playlist με τίτλο «Απιστία». Γιατί δεν το βρίσκω όμως τώρα. Να, θα το βρω. Α, ξύπνα κόρη, τα συναισθηματικά αγαθά κόπισκτονται. Κρατώντας και τη βολή μας, πώς θα ευτυχίσουμε. Θα το βάλω και αυτό το βίντεο στην περιγραφή του βίντεο. Ήταν πριν 12 μέρες. Τίτλος «Ξύπνα κόρη, τα συναισθηματικά αγαθά κόπισκτονται». Και ακόμη φορούσαμε... Και ακόμη φορούσαμε κοντό μανίκι. Πώς μπήκε έτσι ο χειμώνας. Λοιπόν, επιστρέφω στο βίντεο της ημέρας. Σε κάποιο βίντεο είχατε αναφέρει να είμαστε χορτασμένοι σεξουαλικά για να μην πέφτουμε σε παγίδες. Αλλά πώς να είμαι χορτασμένη σεξουαλικά από τη στιγμή που είμαι μόνη μου, ώστε να μην πέφτω στον καθένα που απλώς θέλει κάτι επιφανειακό μαζί μου και να δέχομαι τα ψυχουλά του από τη στέρηση μου και τη δίψα μου. Νομίζω ότι εσένα δεν είναι η σεξουαλική δίψα σου, είναι συναισθηματική δίψα σου εσένα. Αν ήταν σεξουαλική δίψα σου θα μπορούσε να το διαχωρίσεις και να πεις «έχω μεγάλη επιθυμία να κάνω σεξ» και έτσι θα δεχθώ την προσφορά που είναι μόνο για σεξ και θα προσπαθήσω να τη διαχειριστώ. Νομίζω η μεγαλύτερη δίψα που έχεις δεν είναι σεξουαλική, αλλά είναι συναισθηματική. Και αν μου δινόντουσαν ευκαιρίες ακατάλληλες, γιατί δεν με φλερτάρουν και δεν με πολιορκεί κανένας, πώς να είμαι δυνατή και να τις απορρίπτω από τη στιγμή που με πειράζει. Θεωρώ ότι θα σου κάνει πάρα πολύ καλό αν κάνεις μια αποχή από το φλερτ, από τον dating και από τις σχέσεις γενικότερα για κανένα τρίμηνο. Και να το κάνεις παράλληλα με την ψυχοθεραπεία. Δηλαδή να ξεκινήσεις ψυχοθεραπεία και να βάλεις ένα κανόνα στον εαυτό σου ότι τους επόμενους 3 μήνες δεν θα φλερτάρω, δεν θα βγαίνω ραντεβού, δεν θα κάνω προσπάθεια για σχέση, θα εστιαστώ στο να διορθώσω τον εαυτό μου πρώτα.
Γιατί όσο είσαι στη διαδικασία του φλερτ και του dating, παρόλο που δεν κάνεις σχέση, παρόλο που δεν κάνεις σεξ, βιώνεις συνεχώς απογοητεύσεις. Δεν ξέρω αν κάνει νόημα αυτό που λέω. Εσύ από μόνη σου να αποφασίσεις ότι δεν θες να το κάνεις. Συγγνώμη για ακόμα ένα μεγάλο και μπερδεμένο mail. Απλώς νιώθω απεγνωσμένη από τον εαυτό μου, κυρίως που ξέρω ότι πρέπει να τον αγαπήσω και δεν ξέρω πώς. Ευχαριστώ, με εκτίμηση. Λοιπόν, σε ένα προηγούμενο email, γιατί δεν είναι και πολλά, α, 24 Μαρτίου του 22, της έγραψα. Αυτά που με ρωτάς να σου απαντήσω είναι ερωτήματα που πρέπει να θέσεις στη ψυχοθεραπεία σου. Δεν μπορώ να σου κάνω θεραπεία μέσω mail. Αυτό που μπορώ να σου πω είναι πως δεν αγαπάς τον εαυτό σου. Όταν αγαπάμε τον εαυτό μας, τον προστατεύουμε από ανθρώπους που μας πληγώνουν. Δεν θέλουμε σόνι και καλά να μας αγαπήσουν. Και άρχισες να γίνεσαι και αλκοολική, πίνεις για να ξεχάσεις. Γιατί μου έγραφες το προηγούμενο email ότι πίνει και ξενυχτά. Δεν είναι παράλογο, της λέω, να θέλεις αγάπη. Παράλογο είναι να τη ζητάς από κάποιον που δεν έχει να σου τη δώσει. Ούκαν λάβεις παρά του μη έχοντος. Είναι ένα αρχαίο ρητό, πάρα πολύ έγκυρο, κατά τη γνώμη μου. Και μου απάντησε, φίλοι. Μετά από 2 μέρες. Καλημέρα, κυρία Θέκλα. Ναι, δεν μπορώ να το ελέγξω. Δεν έχω καλό πρόγραμμα. Δεν τρώω σωστά. Ξενυχτάω. Θέλω να μεθάω. Έχω αδυνατήσει πολύ αυτούς τους τελευταίους μήνες. Κοιτάω να λείπω από το σπίτι, να βγαίνω, γιατί με κουράζει και η συμβίωση με τους γονείς. Και ερχόμαστε εδώ στο προχθεσινό, αντιπροχθεσινό βίντεο που ήταν πάμε no contact με τοξικούς γονείς για να μην επανατραυματιζόμαστε ξανά και ξανά και ξανά και ξανά και ξανά συνέχεια. Λοιπόν, και αρχίζει πάλι να κάνει ranching, δηλαδή να μυρικάζει και να λέει συνέχεια για τον πρώην της. Αν αγαπώ τον εαυτό μου και βλέπω τα καλά στοιχεία στον εαυτό μου, τότε η απόρριψη με πονάει ακόμα πιο πολύ. Όχι! Αν αγαπάς τον εαυτό σου, λες χέστηκα που δεν με θέλει αυτός ο μαλάκας. Θέλω εγώ τον εαυτό μου. Και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί με απορριπτεί. Προσπαθώ να μείνω σε απόσταση, να μην επικοινωνήσω μαζί του και να ξεφτυλιστώ, αλλά συνεχίζω να πονάω και να σκέφτομαι γιατί δεν με θέλει. Γιατί να μην τη θέλει. Για και για την ακρίβεια, δεν ξέρω πώς είναι να σε αγαπάνε ερωτικά. Μια φίλη μου είπε ότι παρατηρείς ότι αυτός που είναι τώρα μαζί και τον παντρευτεί και ήταν διαφορετικός. Ήθελε να την κάνει να νιώθει καλά, έβρισκε χρόνο να κάνουν πράγματα γιατί νοιαζόταν, της έκανε εκπλήξεις, έδειχνε ενδιαφέρον τέλος πάντων. Εμένα αυτά δεν μου έχουν συμβεί ποτέ και ούτε θα σου συμβούν να συνεχίσεις με τα μυαλά που κουβαλάς. Και μέσα σε όλα αυτά έχω και τους τοξικούς γονείς που πάντα με αποθαρρύνουν από παιδί και γι' αυτό μάλλον είμαι έτσι τώρα. Οι τοξικοί γονείς είναι το πρόβλημά σου και το γεγονός ότι συνεχίζεις να ζεις μαζί τους και να αναβιώνεις συνέχεια όλες αυτές τις στιγμές απείρου κάλους. Τους είπα ότι θέλουν να με βοηθήσουν, να μου δώσουν το αυτοκίνητο να μάθω να οδηγώ. Έχω φτάσει 35 χρονών και μου έχουν δημιουργήσει φοβία. Και μου λένε δεν ξέρεις, δεν μπορείς, θα κάνεις ζημιά. Τείχος όπως πάντα και αρνητισμός, σε ό,τι και αν τους έλεγα. Τους λέω θέλω να είμαι ανεξάρτητη, κουράστηκα. Και μου λένε κοίτα να βρεις κανένα άντρα να κάνεις οικογένεια. Αντιλαμβάνεσαι που είναι τα προβλήματα σου, ότι συμβιώνεις με τους τοξικούς σου γονείς. Όχι απλώς δεν πήγες low contact ή no contact, συμβιώνεις μαζί τους. Γι' αυτό και εγώ είμαι αρνητική και βγάζω αντίσταση μάλλον σε όλα. Το Μάρτιο το έχεις καταλάβει, αλλά συνεχίζεις να ζεις μαζί τους. Το θέμα ότι κατανοώ πολλά πράγματα τώρα. Είναι δύσκολο να αλλάξω αυτά τα συναισθήματα που μου έρχονται ουσιαστικά αυτόματα. Σου έρχονται ουσιαστικά αυτόματα επειδή ζεις μέσα στη φωλιά του λύκου.
και δεν ξέρω πώς να αγαπήσω τον εαυτό μου. Ναι, δεν γίνεται έτσι ψυχοθεραπεία από mail και δεν ήθελα να ενοχλήσω, αλλά λόγω της μεγάλης εμπειρίας σας και ότι μπορείτε να καταλάβετε πολύ πιο εύκολα πράγματα, νιώθω ότι μπορεί κάποιος να με καταλάβει καλύτερα και ένιωσα την ανάγκη να εκφράσω όλα αυτά όμως τα λοιπόν. Και μετά είχε πολλά mail και πριν και μετά. Λοιπόν, τελείωσε. Η τιμιγορία σου βγήκε. Ζεις με τους γονείς σου. Ζεις με τους γονείς σου και μας έχεις περιγράψει δύο-τρία έτσι πολύ ξεκάθαρα παραδείγματα για το πώς σε σαμποτάρουν οι γονείς σου. Άρα φίλε Νάτα, καμία ψυχοθεραπεία δεν θα δουλέψει, καμία ψυχοεκπαίδευση δεν θα δουλέψει, κανένα mail που θα στείλεις στη Θέκλα δεν θα δουλέψει, αν δεν φύγεις από τους γονείς σου. Και επειδή έχουμε κόσμο και κοσμάκι που κλαίγεται και λέει «Μα πώς να φύγουμε τώρα από τους γονείς μας, που υπάρχει οικονομική κρίση, που υπάρχουν τόσα πολλά προβλήματα». Μα δεν ξέρεις εσύ τι σημαίνει αυτό το πράγμα. Σας διαβάζω μια αποστομωτική απάντηση από μια σχολιάστρια στο κανάλι, κάτω από το βίντεο ότι πρέπει οπωσδήποτε να πάμε no contact με τους νάρκισσους και τοξικούς γονείς. Μία απάντηση για όσους λένε πως λόγω οικονομικού ζουν μαζί με νάρκισσους και τοξικούς γονείς. Γράφει λοιπόν η φίλη. Έχω έρθει στη θέση αυτή και από ανάγκη υπέφερα και ανεχόμουν φρικτή τραγωδία. Έως ότου έβγαλα τον καρκίνο. Και η απάντηση εξ αρχής όταν της ανακοίνωσα, της μάνας μου, εξαγριωμένη, σώπα! Και τώρα τι μας λες, τι μούτρα είναι αυτά, ότι φταίω εγώ που έβγαλες εσύ καρκίνο? Από το κακό σου το κεφάλι αρρώστησες και πώς μου το λες έτσι? Εμείς σου φταίμε? Άιντε τράβα να κάνεις το χειρουργείο να τελειώνουμε, γιατί έχουμε δουλειές εδώ. Και εγώ θα τρέχω για όλα σαν την άδικη ακατάρα και πολλά άλλα εμετικά ακούσματα από την ίδια μου τη μάνα. Ούτε ο χειρότερος ξένος βάρβαρος βιαστής δεν μιλά έτσι. Αν ερχόταν ο χρόνος πίσω, θα κοιμόμουν σε σπηλιά υπαίθρια. Αυτή είναι η απάντηση σε όσους επικαλούνται οικονομικά προβλήματα για το να συνεχίσουν να ζουν με τους τοξικούς τους γονείς. Αυτό ήταν ένα πολυβλοκ. Πώς αγαπάω τον εαυτό μου? Πώς επιτέλους θα αγαπήσω τον εαυτό μου? Πρωτίστως και κυρίως όταν πάρω τον εαυτό μου και τον αφαιρέσω, τον απομονώσω από το τοξικό προεριβάλλον που με έχει κάνει εκθής εξ αρχής να μην αγαπάω τον εαυτό μου. Και ναι, είναι δυσβάσταχτα αυτά. Όχι αβάσταχτα, δυσβάσταχτα. Και θέλει αρετήν και τόλμηνη ελευθερία. Και θέλει κόπο και τα αγαθά κόπισχτον και η μοναδικότητα και το να είμαστε μοναδικοί και να μας αγαπάνε άνθρωποι και να μας εκτιμάνε θέλει δουλειά με τον εαυτό μας. Όχι ωραία μαλλιά και ωραία φρύδια και ωραία χείλια και δεν ξέρω εγώ τι άλλο ωραίο. Έχει πολύ ο ανταγωνισμός. Λίγοι άνθρωποι έχουν τα κότσια και το θάρρος και τη μαγκιά και τη λεβεντιά να δουλεύουν πνευματικά με τον εαυτό τους, να ξεπερνούν τις εσωτερικές τους ψυχοσυγκρούσεις, να έχουν το θάρρος να κάνουν ουσιαστικά ψυχοθεραπεία και να βιώνουν τα συναισθήματά τους και όχι να τα αναλύουν όλα με μια εκλογήκευση, ένα συμβιβαστικό μηχανισμό άμυνας και να λένε «Α, η ψυχοθεραπεία δεν δουλεύει και το ένα δεν δουλεύει και το άλλο δεν δουλεύει». Κάτσε, δούλεψε εσύ, ίδρωσε, κοπίασε. Όπως κάνουμε όλοι, εμά, με όλη μου την αγάπη. Πολύ αγάπη, μητρική και ψυχοεκπαιδευτική.